υπάρχει πρόβλημα στον ανθρωπισμό όταν εξαντλήσουμε ακριβώς την δυνατότητα του ανθρώπου να χωρέσει το είναι. Αυτό είναι όλο. Εξ αντιθέτου, ο ορισμός του ανθρωπισμού μάλλον είναι πάντοτε ένα παρέωγο. Δηλαδή προηγείται πάντοτε η αναζήτηση περί του όντως. Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Χριστός Ανέστη, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι του Αντιφώνου, χαίρετε. Είμαστε εδώ για άλλη μια φορά με τον πατέρα Νικόλου Λουδοβίκο, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ευχαριστώ. Να κάνουμε μια συζήτηση μεταναστάσιμη, με αφορμή το άρτη εκδοθέν βιβλίο του «Να ξανασκεφτούμε τον ανθρωπισμό» από τις εναλλακτικές εκδόσεις. Πατέρα Νικόλα, είμαστε σε λίγες μέρες μετά την Ανάσταση. Και ο τίτλος βλέπω εδώ είναι «Να ξανασκεφτούμε τον ανθρωπισμό». Πώς μπορούμε να, όχι να περάσουμε, αλλά να συζητήσουμε το θέμα του θεανθρώπου και του ανθρώπου. Κοιτάξτε κάτι. Μπορούμε νομίζω να πούμε το εξής. Ότι ο ανθρωπισμός υπήρξε πάντοτε ένα μέγεθος παράγωγο. Μιλάμε για ανθρωπισμό, ιδίως μετά την αναγέννηση, αλλά αποδίδουμε ανθρωπισμό σαφώς και στην αρχαία φιλοσοφία. Θα ήμασταν έτοιμοι ως ελληνοδυτικοί να αποδώσουμε ανθρωπισμό και σε άλλους πολιτισμούς υπό τους όρους των πολιτισμών αυτών και βέβαια έκτοτε, ειδικά μετά το διαφωτισμό, μιλάμε για έναν ανθρωπισμό ο οποίος θεωρείται στην κυριολεξία ως το αυταπόδεικτο δόγμα της νεωτερικότητας και της μετα-νεωτερικότητας, υπό την έννοια ακριβώς ότι αποτελεί το πρώτο μέλημα του ανθρώπου, δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο προσγειώνεται η μέρημνα περί της μεταφυσικής και όλα τα ερωτήματα, τα σχετικά, τα κοσμολογικά, τα υπαρξιακά, τα δεν ξέρω ποια άλλα και επιστημονικά ακόμα, στο μόνο πραγματικό το οποίο γνωρίζουμε, το οποίο είναι ο άνθρωπος. Έτσι, αυτό σημάνθηκε και στη φιλοσοφία με πολλούς τρόπους, αλλά και στη νεότερη φιλοσοφία, όχι μόνο το διαφωτισμό που γίνεται, στο διαφωτισμό γίνεται και με κάποιο έτσι πρωτόγωρο τρόπο. Σήμερα χαμογελάμε όταν διαβάσουμε, ξέρω εγώ, τον Ντολμπάκ ή τον Ντιντερό ή τον, ξέρω εγώ, τον Λαμετρή ή τον Φόγκτ, που λέγει πως απορρέει η σκέψη από τον εγκέφαλο σαν υγρό, το πάγκρας ή το... Έχουμε και πιο εκλεπτισμένες όμως εκδοχές, όπως είναι αυτή του Μάρτιν Χάιντιγκερ, ας πούμε. Το έργο του «Είναι και χρόνος» του 1927, το κλασικό αυτό έργο που σημάδεψε τον 20ο αιώνα, μεταξύ αυτών που σημάδεψε τον 20ο αιώνα, είναι ουσιαστικά η σπουδή του ανθρώπου ως του μόνου φορέως του «Είναι» που γνωρίζουμε. Το είναι τεράστιο, απέραντο, ξέρω εγώ τι, αλλά ξέρουμε τον φορέα του είναι. Ο οποίος φορέας του είναι, τον οποίο και αναλύουμε για να μάθουμε τους τρόπους του είναι, είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι το είναι και χρόνος. Και αναλύουμε την ύπαρξη του ανθρώπου με βάση τη χρονικότητα κλπ. Κλπ. Δεν είναι τυχαίο βέβαια του Χάιντιγκερ στην τελευταία του εξέλιξη μετά τη λεγόμενη στροφή. Προσπάθησε να πάει από το είναι πλέον στον άνθρωπο, διότι διαπίστωσε την ανεπάρκεια μιας συγκεκριμένης μορφής ανθρωπισμού. Και μάλιστα άσκησε ισχυρή κριτική στον Σάρτρ, όταν έλεγε ο Σάρτρ το μικρό του βιβλίο ότι ο υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός. Ο Χάιντιγκερ το λιδόρισε το βιβλίο αυτό. Και έφτασε να πει ότι ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό περιορίζουμε το ερώτημα περί του όντως.
δεν το... Αλλά βέβαια ο Σάρτρα ερμηνεύει που είναι και ο Χάιντεγκερ πήγε στροφή, πήγε να γράψει ένα έργο με τίτλο «Χρόνος και γίνε», το οποίο όμως δεν το κατάφερε ποτέ να τελειώσει. Έγραψε μόνο ένα άρθρο με τον τίτλο αυτό, μια μικρή μελέτη δηλαδή, που είναι σημαντική. Αλλά έλεγε δεν υπάρχει η γλώσσα για να το πούμε αυτό. Δεν υπάρχει η γλώσσα, δεν υπάρχουν οι λέξεις για να μιλήσουμε για το είναι. Το ίδιο το είναι. Όπως το ίδιο, από το ίδιο κατεβαίνουμε στον άνθρωπο. Και σε αυτό βέβαια ο Χάιντεγκερ είναι κληρονόμος της αποχατικής θεολογίας. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Τα λέω όλα αυτά για έναν λόγο μόνο. Γιατί οι θεολόγοι συνήθως δεν πολύ ασχολούνται με αυτά. Και δεν καταλαβαίνουμε τη φιλοσοφία, γιατί έχει πολλές πληροφορίες για αυτά τα θέματα. Για να πούμε τι συμβαίνει σήμερα, πρέπει να ξέρουμε πέντε πράγματα από φιλοσοφία, όχι μόνο πέντε πράγματα, και όσο περισσότερο τόσο καλύτερα, και πολλά από ψυχολογία και από άλλες τέτοιες επιδόσεις. Γιατί? Διότι εκεί περιγράφεται η εναιστώσα κατάσταση. Λέγω λοιπόν ότι όπως φαίνεται και από την τελευταία προσπάθεια του Χάιντεγκερ, ένας ογκοληθικός φιλόσοφος, έτσι, τεράστιος. Υπάρχει πρόβλημα στον ανθρωπισμό όταν εξαντλήσουμε ακριβώς την δυνατότητα του ανθρώπου να χωρέσει το είναι. Αυτό είναι όλο. Και επομένως καταλαβαίνουμε ότι εξ αντιθέτου ο ορισμός του ανθρώπου και του ανθρωπισμού μάλλον είναι πάντοτε ένα παράγωγο. Δηλαδή προηγείται πάντοτε η αναζήτηση περί του όντως. Και ανάλογα με το που θα πάει αυτή η αναζήτηση, ορίζουμε και τον άνθρωπο. Δεν κάνουμε το αντίθετο. Δεν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι τούτο και σταματάμε να μιλάμε για το είναι γιατί έχουμε τον άνθρωπο. Όχι. Στην πραγματικότητα κάνουμε οντολογία, κάνουμε μεταφυσική. Ό,τι μπόρεσα να καταλάβω από την αρχαιοελληνική μεταφυσική και όπως φαίνεται και στο βιβλίο που υπόγραψα για την ιστορία της αρχαίας μεταφυσικής, τα ερωτήματα τα περί ανθρώπου, όλοι οι μεγάλοι αρχαίοι φιλόσοφοι, μα όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση πλην των σοφιστών, που τους κατακαρευλώσαν όλοι στο τέλος, κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή ξεκίνησαν από το είναι, με έψιλον κεφαλαίο, για να κατέβουν να ορίσουν τον άνθρωπο. Και για να ορίσουν ακριβώς το πόσο ο άνθρωπος θα ζήσει. Και γιατί πρέπει να ζήσει έτσι και όχι αλλιώς. Και γιατί τούτο είναι σωστό και τούτο είναι λάθος. Επομένως και την ηθική. Ξεκινούν από το είμαι. Το Αριστοτέλη θα πάρεις. Στοϊκούς θα πάρεις. Τον Επίκουρο θα πάρεις. Ποιος να αφήσω έξω. Τον Ηράκλειτο. Ποτέ. Δηλαδή αυτό το πράγμα το να θεωρείς ότι πάντων είμαι μέτρων άνθρωπος ανήκει σε ποιον. Στον Πρωταγόρα. Που ήταν ο μεγάλος εχθρός του Πλάτωνος. Και έλεγε ο Πλάτων πάντων ημίν μέτρων Θεός. Που σημαίνει αυτό? Ότι τα... Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα, τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Πόσο φοβερό είναι και πόσο σήμερα όλοι αυτοί οι οποίοι είναι απολύτως βέβαιοι εν τη απεράντου αφελία τους, εν τη αγνωσία τους μεταξύ αυτών και μεγάλους σεσμός θεολόγων που εμπιστεύονται διακαώς τα μετανεωτερικά και νομίζουν ότι είναι ο χώρος της απολύτου γνώσης του ανθρώπου. Ακριβώς δεν μπορούν να καταλάβουν, αλλά αν είχαν τον Πλάτων απέναντι, ο Πλάτων θα τους καταδίκαζε εις θάνατον στην πολιτεία του, την πλατωνική. Ναι, στην πλατωνική πολιτεία θα είναι οι πρώτοι που θα εκτελούν του. Είναι και λίγο βάρβαρος ο Πλάτων στο θέμα. Στο ξένο θα την γλίτωναν και ευκολότερα, στον Πλάτωνα σε καμία περίπτωση. Δηλαδή το ερώτημα αυτό, το οποίο κατέληξε σήμερα, σε αυτό που λέει ο Τσαρλς Τέιλορ, ας πούμε, που και αυτός ακατανόητος στην Ελλάδα, εντελώς ακατανόητος. Δεν καταλαβαίνουν και είναι αζήγαντας όμως. Αυτό που βάζεσαι να πει self-sufficient humanism, αυτάρκης ανθρωπισμός. Αυτό είναι το κατάντημα της εποχής, έτσι το περιγράφει. Στα ογκώδη εκείνα βιβλία, τα οποία κυκλοφόρησαν και στα ελληνικά, αλλά δεν έχουν ανθρώπους να τα διαβάσουν και να τα καταλάβουν. Σήμερα το ζήτημα είναι, αν θα μας πούνε μπράβο κάποιες εφημεριδούλες ή κάποια περιοδικάκια, που αποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει την αλφάβητο ακόμα του ανθρώπινου στοχασμού. Δεν ξέρουν τίποτα από αυτά που λέμε. Και δεν θέλουν να μάθουν. Και το ζήτημα είναι ότι στη Δύση αυτός ο προβληματισμός είναι προχωρημένος. Έχουμε εκτός από τον Τέιλορ και άλλους σημαντικότατους οι οποίοι έχουν θέσει τέτοια θέματα,
τα πεινοριακά, τον Άγρατ Ελίας, έτσι, το Ρεμί Μπράγκε. Θα αφήσω έξω άλλους για να πω αυτούς που. Και ανθρώπους και Γερμανούς, Ιταλούς πολύ σημαντικούς επίσης, οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτό το πράγμα, ότι ο αυτάρκης ανθρωπισμός τελικά, αυτό είναι το πιο απίστευτο από όλα, γκρεμίζει τον ίδιο τον άνθρωπο, υποβαθμίζει τον ίδιο τον άνθρωπο. Αν η πηγή της ύπαρξής μου, έτσι, είναι τούτο εδώ το μηχάνημα, και επειδή έχω το μηχάνημα αυτό, είμαι σπουδαίος, ο Χάιντεγκερ τι λέει, αυτή είναι το μεγάλο σου πάθημα. Χρησιμοποιεί τον όρο Gestell, Enframing, εμπλαισίωση, περιχαράκωση, και λέει αυτό που κάνεις εσύ με το μηχάνημα αυτό είναι να βάζεις τον εαυτό σου σε εξαίρετημά του. Τα είχε πει και ο Μάρσαλ Μακλούαν αυτά παλιότερα. Αυτό είναι. Ουσιαστικά δεν μεγενθύνεις τον εαυτό σου, αλλά τον μικραίνεις. Γιατί αρνούμενος την πηγή, με πει κεφαλαίο, φτιάχνεις μικρές πηγές και μετά λέει ο Φόι, υπάρχει ο άνθρωπος, είναι αυτό που τρώει. Το φαΐ, το φαΐ, το φαΐ. Και η Ελλάδα χαίρεται που τρώει και εσύ χαίρεσαι που τρώς. Και η Ελλάδα χαίρεται όταν παράγεται, εσύ χαίρεσαι λίγο παραπάνω γιατί έχεις και μερικές διαστροφούλες, ας πούμε, τις προσθέτεις εκεί. Βοηθάει και η πορνογραφία και περνάς καλύτερα. Τι καλύτερα. Επικαταστροφή της σχέσης σου, επικαταστροφή της ερωτικότητάς σου, επικαταστροφή της προσωπικότητάς σου. Ναι, γιατί εκεί φτάνει. Όταν ο αέρος είναι πορνογραφία, ο άνθρωπος πλέον δεν είναι ολόκληρος εκεί μέσα. Δεν κατοικεί τόν, δεν κατοικεί πλέον μέσα. Δεν είναι αέρος πια. Γιατί μόνο άνθρωπος ερωτεύεται. Τα ζώα δεν ερωτεύονται. Είσαι λοιπόν ένα διαστραμμένο ζωάκι, τίποτα άλλο. Λέω τώρα, παράδειγμα, το ερώτημα στο θέμα είναι το εξής, ότι δεν μπορούμε σήμερα να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να τα πετάξουμε στα σκουπίδια όλα αυτά. Και όλοι αυτοί που λένε για ελευθερία και ελευθερία και ελευθερία, αυτή η ελευθερία θα χαρακτηρίσει αυτό που φοβάμαι πολύ, ελπίζω να μην έχω πει, να μην βγω προφητικός, ονομάζω βελούδινο ολοκληρωτισμό. Δηλαδή, μια κατακυριάρχησή μου από επιθυμίες, που γεμίζω στα αυτιά, ούτως ώστε πλέον είμαι γεμάτος και υπόλογος σε 4 εκατομμύρια ανάγκες, και αυτός που τις έχει τις ανάγκες στα χέρια με ποδή, γιατί δεν έχω άλλα κριτήρια. Δεν έχω άλλα κριτήρια ύπαρξης. Οι σουλιώτσες που όταν φτάσεις στο ζάλογο, είχαν κριτήρια ύπαρξης, δεν θα πέσω εδώ μέσα, γιατί δεν θέλω κίνο. Όταν οι σουλιώτσες αυτές, το μόνο που κάνανε ήταν, ξέρω εγώ, να πω τι κάνανε εκεί στο σούλι, θα έλεγα έτσι τι διαφέρει αυτό που κάνω στο σούλι, με αυτό που θα κάνω στην αυλή του Πασά. Και εκεί θα τρώω και καλύτερα. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι που λείπει. Και πάει να λείψει, και πάει να εξαφανιστεί τελείως. Και επειδή είμαι και καθηγητής στο παιδαγωγικό τμήμα ενός πανεπιστημίου ελληνικού, όπως ξέρετε, του Ιωαννίνων, το λέω πολλές φορές αυτό στους φοιτητές. Βλέπετε ότι τα σημερινά παιδαγωγικά τμήματα είναι χτισμένα σχεδόν πάνω στην άργηση της κοσμοθεωρίας αυτής. Δηλαδή το παιδάκι το αντιμετωπίζουν σαν ένα πανέξυπνο ζωάκι που πρέπει να το κάνουμε ξυπνότερο. Και προσπαθώ να τους δείξω ότι άλλο πράγμα είναι η αρχαία έννοια της παιδείας και άλλο η έννοια της εκπαίδευσης. Εκπαίδευση κάνω και ένα σκυλάκι. Το εκπαιδεύω να κάνει μερικά πραγματάκια. Παίρνει σημαντικό το παιδί και πέφτει βάρο αυτό και βλέπει. Δηλαδή έχουν τα ενία στα χέρια του άνθρωποι παντελώς πραγματικά στοιχείωτοι. Και βλέπετε ολόκληρα τμήματα παιδαγωγικά και να μην έχει σχεδόν κανένα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, κάποιον να διδάξει τη θρησκεολογία, κάποιον να διδάξει φιλοσοφία στο βάθος της, όχι εξωτερικά επιστημολογία μόνο και τέτοια. Μόνο αυτό επιτρέπεται ουσιαστικά. Δηλαδή κοσμοθεωρία. Το παιδί όμως είναι ένα μεταφυσικό πλάσμα που έρχεται, έλεγα σε μερικούς, βρε εσείς, έλεγα, τα παιδάκια τα 8χρονα και τα 7χρονα και τα 6χρονα. Δεν τους κόφτει τι κάνει ο μπαμπάς και η μαμά το βράδυ, θα πέσει εσύ για ύπνο. Όσο τους κόφτει, πάρα πολύ, γιατί ο μπαμπάς και η μαμά δεν μπορούν που κάνει η μέρα μεταξύ τους. Αυτό τους κόφτει πάρα πολύ. Και γιατί ο παππούς και η γιαγιά είναι τσακωμένοι με τον μπαμπά και με τη μαμά και με τον παππού και με τη γιαγιά και ήδη. Και με τον άλλο που και με την γιαγιά. Και γιατί στο σπίτι δεν μπορούν να φάνε γλυκό ψωμί ποτέ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό τους κόφτει πάρα πολύ. Και έχουν να θέσουν σοβαρότατα ερωτήματα. Τα οποία είναι ανθρώπινα ερωτήματα. Με την αγνότητα του βάσου δύο. Λοιπόν,
ο δάσκαλος καλείται να είναι βουβός στα ερωτήματα αυτά και να μην έχει να πει τίποτα, διότι έχει καταστραφεί ήδη και ο ίδιος πρώτο τα θέση κάνει για τον εαυτό του. Ερωτήματα. Και εγώ δεν λέω αυτή τη στιγμή. Δεν το προσδιορίζω στον χριστιανισμό αυτό. Όχι. Μιλάμε για μια γενική μεταφυσική νέκρωση. Πιάσ' τον Ηράκλειο, άσ' τον χριστιανισμό. Και ακολούθα τον, λέω τώρα. Πιάσ' τον Πλάτων. Πιάσ' τον Χάιντεγκερ που να πάρει. Πιάσ' τον Βιτκενστάιν, να δείτε ότι τίποτα από όλα αυτά. Και θεωρείται ότι είναι το να το μάθω να χειρίζεται κομπιούτερ καλύτερα και να το μάθω να. Το λέω, κοίταξε τώρα κοριτσάκι, μετά έχει αγοράκι, μετά έχει κοριτσάκι, μετά ελεφαντάκι και μετά να κάνει αυτό. Το βοηθάω το παιδί, τον μπερδεύω. Ή να του λέω στα δασκευτικά, κοίταξε να δει από τρυφερότατη ηλικία. Να του λε, κοίταξε και ο Γούδα και ο Μάμφη, δεν τίποτα δεν ήταν όλοι μαζί, σαν να του βάλει βράζουν. Τι ήταν, τεράστια κοιτάγματα του κόσμου, τεράστιοι πολιτισμοί που πρέπει να του σπουδάσει κανεί για να βρει μέσα του νόημα ύπαρξης για τον εαυτό του, για τη ζωή και για το θάνατό του. Λοιπόν, και αυτά τα πράγματα θα πρέπει να θεωρούνται εκρηκτικώς αυτονόητα. Θεωρούνται εκρηκτικώς ανόητα. Δεν είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ζούμε σε μια εποχή η οποία ετοιμάζει τη μαζική αυτοκτονία του ανθρώπινου γένους. Και είναι φοβερό αυτό, γιατί ποτέ άλλοτε δεν το είχαμε στα μάτια μας μπροστά. Τώρα αν αυτή η αυτοκτονία θα γίνει πάνω στο τελευταίο τύπο μοντέλο του Τέσλα, ας πούμε, ή ξέρω εγώ πάνω στη προσπάθεια να φύγουμε να πάμε στα άστρα για να πάμε πού. Πού θα πας άστρα, τι θα βρεις, τι θα πεις στο διαπλανητικό χώρο, τι θα κουβαλήσεις δηλαδή. Ουσιαστικά τα χάλια σου, το λέω. Δηλαδή αυτό το πράγμα, τη θεραπεία αυτή της μεταφυσικής, έτσι, αυτό το πράγμα δεν ξέρουμε καν ή δεν θέλουμε καν να υπάρχει. Και έρχεται η ψυχολογία, που ξέρετε, εγώ προέρχομαι από την ψυχολογία και με κατηγορούν μερικοί. Δεν κατηγορώ εγώ την ψυχολογία σαν όργανο γνώσης, την χρησιμοποιώ πάρα πολύ, όπως ξέρετε. Αλλά δεν μπορείς να μείνεις στην ψυχολογία. Ούτε στην κοινωνιολογία μπορείς να μείνεις. Ούτε στην παιδαγωγική μπορείς να μείνεις. Πρέπει να θέσεις. Και όλοι οι μεγάλοι ψυχολόγοι το κατάλαβαν. Και κάναν όλη τη κοσμοθεωρία. Όταν έχεις το γιου και σου λέει, πιστεύετε, τρέχοντα τη σύνταξη αυτή. Μιλούσα αγγλικά, μάλιστα. Και λέει, I don't believe, πιστεύετε στο in God, do you believe in God, το ρωτάει ο δημοσιογράφος και λέει, I don't believe in God, I know him. Γιατί, γιατί τον είχε δει μέσα στην ψυχοθεραπεία, τον είχε δει μέσα στα αρχέτυπα του ασυνειδίτου. Και λέει, τον ξέρω, ξέρω ότι υπάρχει. Και το ξέρω ότι υπάρχει. Σήμερα λοιπόν, και, όλοι, και πολλοί άλλοι μεγάλοι, μέχρι τον Λακάν που ήταν άμεσος για μένα δάσκαλος, έκαναν κοσμοθεωρία. Υπάρχει και ένα βιβλίο του να κάνει τη ψυχανάλυση και θρησκεία που είναι πολύ καλό. Είναι παρόδο. Κάνουν λοιπόν αυτοί όλοι τον αγώνα να δείξουν ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν παράγωγο. Και αυτό είναι η ευτυχία του. Γιατί? Γιατί αν καταλάβω ότι είναι η πηγή του τεράστια, θα είναι και ο ίδιος τεράστιος. Καταλάβω ότι θα είναι ένας θεός επιγής. Και έρχομαστε τώρα και στου δικού μα θεού, του πατέρα Πορφύριου, που δεν θα ήθελα να τον άλλο. Οι οποίοι είχαν πράγματα, δυνατότητε, ένα γύρο πνεύμα, την αγορά παρελθόντα, παρόντα, μέλλον. Τα ζήσαμε αυτά. Να θεραπεύουμε τι αρρώστιε, να βλέπουμε. Αυτά ζήσαμε αυτά. Αυτά πρέπει να αποσιωπούνται από του σημερινού ανοήτου θεολόγου. Αν είναι θεολόγοι, έτσι πώ γίναμε, δεν ξέρω πώ θα μα έλεγε κάποιο. Αλλά λυπάμαι. Διότι θεωρείται ότι. Και δεν καταλαβαίνουμε καν ότι αυτή η προσφορά που κάνουμε, η στοχαστική προσφορά, αν δεν έχει μεταφυσική ρίζα μέσα μας, δεν έχει περιεχόμενο. Δεν έχει περιεχόμενο. Αυτό έλεγα σε κάποιον τελευταία. Δηλαδή, ότι μια μορφή αλήθειας είναι ότι όλα αυτά επηρεάζουν την ανθρωπότητα σαν ιδέες. Σύμφωνοι. Αν όμως θα πρέπει να πάρει σοβαρά, είχα μια κουβέντα με έναν διανοούμενο και μάλιστα στο τελευταίο βιβλίο του το δω. Το λέω. Έτσι αρχίζει το βιβλίο αυτό. Ο καημένος ο Καστοριάδης, λέω, και όχι μόνο αυτός, και ο Αξελός και άλλη παρέα και η Γιαγιανή αριστερά, ο Αξελός δεν είναι αριστερός, ήταν όλοι άνθρωποι οι οποίοι κατάλαβαν ότι ο άνθρωπος παράγει λόγο, έτσι, και τον φέρνει από το χάος τα πράγματα, θεσμίζει.
Καστοριάδης. Που να φανταστεί ότι τελικά θα φεύγαν από την κοινωνική σφαίρα οι θεσμίσεις αυτές και θα γινόταν ανθρωπάκια τα οποία κάνουν μοναχά εσωτερική, πώς το λένε, ανακάλυψη της γλυώδους υποκειμενικότητάς τους. Ο λόγος είναι του Χέγκελ και είναι καταπληκτικός. Και θα κάμανε, θα γινόταν όλο και πιο επικοινώνητα μεταξύ τους μέσα από αυτό το χάο. Δεν κατάλαβα τι, το λέω στον πρόλογο εδώ, την αντικειμενική παρουσία του λόγου στα πράγματα. Τότε το μεγάλο στοίχημα. Το να λέω ότι παράγω το λόγο και έτσι δεν είναι, σημαίνει ότι φαντασιώνουμε. Έρθει ένας ψυχολόγος και σου λέει, αν δεν βρες καμιά καλή να σε περιποιείται γυναίκα ή τι προτιμάς, φάει και κανένα δύο μακαρονάδες και θα τελειώσει η ανησυχία σου. Αλλά ο λόγος, αν, καταλάβατε, αν το βρίσκω εγώ. Αν όμως ο λόγος υπάρχει εκεί έξω, με λάμδα κεφαλαίο, και είναι ο λόγος του κόσμου, και με καλεί, όπως λέει ο Χάιντεγκερ, βλέπετε, δεν ξέρω εγώ ένα όρο. Θα μιλήσω όμως πατερικούς όρους, λέω, μιλάω για μια διαλογική αμοιβαιότητα εγώ, μεταξύ Θεού και ανθρώπου, στον μάξιμο του ομολογητή. Ο λόγος λέγει τον εαυτό του και με καλεί. Και με καλεί να απαντήσω. Και αυτή η συζήτηση για να είναι πραγματική, πρέπει να είναι πραγματικό και ένα και ο άλλο. Αλλιώς είναι παραλήρημα. Και μετά από λίγο λέω ότι είμαι άθλος. Και σταματάει εκεί πηγαίνει να μιλάει. Διότι έτσι δίνω το λόγο εγώ. Λοιπόν, ο λόγος υπάρχει εκεί έξω. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. Και από αυτό θα πεθάνει η ανθρωπότητα, αν πεθάνει. Ή θα φτάσει να πνέει τα λίσδια. Δηλαδή από βλακεία. Από βλακεία. Και από αυτοκτονία. Βασικά ο άνθρωπος αυτοκτονεί. Οι 9 στους 10 ανθρώπους αυτοκτονούν. Διότι δεν υπάρχει ούτε κρίση σήμερα. Αίσθηση ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο κάνει δύο πράγματα. Δίνει νόημα και αποκτάει νόημα, ζητάει νόημα και ερμηνεύει. Αυτά τα δύο. Δεν μπορείς να ερμηνεύσεις τον κόσμο εάν το μόνο που κάνεις είναι να απολαμβάνεις τις αισθήσεις σου. Δεν αρκεί αυτό. Αλλά αν δεν ερμηνεύσεις τον κόσμο, θα σου έρθει η αλήθεια ως σύμπτωμα. Έκανα μια ομιλία τελευταία που την βγάλατε για το γάμο και μερικοί απόρρισαν. Γιατί δεν ξεκινάτε από την έννοια της ειδονής. Γιατί η αποτυχία της ειδονής είναι σήμερα η αίσθηση, είναι η αίσθηση ότι δεν επαρκώ. Είναι η αίσθηση, το ερώτημα της αλήθειας. Η αλήθεια για μας είναι σύμπτωμα πλέον. Το υφιστάμεθα δηλαδή. Προμηθεϊκά δεν το αναζητούμε, αλλά το υφιστάμεθα ως σύμπτωμα γιατί αποτυχάνει η ειδονή. Γιατί αποτυχάνει η ειδονή, δεν βρίσκει νόημα στην ειδονή κατά τη μόνη της, από μόνη της. Ένα. Πώς το λέγω στον Απόγκο, η ευτυχία Τζέρι μου είναι την κατά ζώα. Έχει ευτυχία. Ένα μια ευτυχισμένη Ελλάδα σαν ένα. Πώς το λέγω, ο παλιό σπιτή, σαν στο λιβάδι, ξέρω εγώ αυτό, ένα γάιδρο βοσκούσε, τίποτα άλλο δεν ζητούσε, ο καημένο. Αυτό είναι το όραμα. Αυτό δίνουμε στα παιδιά σήμερα. Στο λιβάδι ξεχασμένο, ένα γάιδρο βοσκούσε, τίποτα άλλο δεν ζητούσε, ο καημένο. Και αν θυμάμαι καλά, είναι παιδικό αυτό. Τίποτα άλλο δεν ζητούσε να είναι πάντα κυδεμένος και να τρώει το χορτάρι ο καημένος. Είναι φοβερό. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό ακριβώς λέμε στα παιδιά σήμερα. Με πιο εξεμηνισμένο τρόπο. Δεν είναι. Και ο κόσμος εκεί έξω τι κάνει. Α, μας υπηρετεί. Θα τον κάνουμε την τεχνική να μας δουλεύει. Εδώ είναι να πας πού. Να σε δουλεύει να πας πού. Πού, στο τέλος. Και αυτά τα πράγματα που όταν θεωρώ αυτονόητα. Δηλαδή για κάποιον είσαι σκεπτόμενο. Μιλάω σε ανθρώπους σκεπτόμενους. Και σου λέει ο άλλος, όχι, θα κάνουμε ρεαλισμό. Για μας ο άνθρωπος είναι σεξ και θάνατος. Και... Γιατί κατάλαβες ποτέ, απεδέχθησες το θάνατο ποτέ σου. Άντε λοιπόν αυτοκτόνησε, όπως λέει ο Στογεύσκη. Αυτό που πήρε δίπλα. Άντε, τώρα δεν σε θέλω. Ή το σεξ δεν μπορείς να κάνεις. Γιατί είσαι πλέον σε μια ηλικία. Δεν γίνεται το σεξ. Κάποια στιγμή σταματάει. Ο άνθρωπος δίνει νόημα, ερωτεύεται, που μόνο ο άνθρωπος δεν κάνει. Ένα ζώο έλεγα σαν ζευγαράκι προχθές που πάντρεψα. Προσχωρήσεις φαίνει υπέροχη υπερβολή που είναι ο ανθρώπινος. Υπερβολή, γιατί ο Θεός αγαπάει υπερβολικά, κάθε υπερβολή με την έννοια ταξίδι. Αλλά για σε κάνει άξιο και σε αγαπά στον άλλον για να το κάνει άξιο. Κάθε υπερβολή. Καταλαβαίνετε, τόσο το κάνει αυτό, δεν ξέρει να το κάνει. Δίνει λοιπόν ο άνθρωπο
νόημα, λαμβάνει νόημα, ζει με το νόημα και ερμηνεύει. Αν δεν έχεις αρχές, πώς θα ερμηνεύσεις? Αν δεν έχεις αρχές, πώς θα ερμηνεύσεις? Αλλά άμα έχεις αρχές, σημαίνει ότι κάνεις μεταφυσική. Αν τη μεταφυσική σου είναι αυθαίρετη, εμπίπτει σε αυτό που λέει ο Ηράκλειτος. Καθάνε διάσωνα ψευδόμεθα. Η μεταφυσική σου πρέπει να είναι γενική μεταφυσική. Για να έχει νόημα για τους άλλους. Το να κάνω εγώ τη δική μου ερμηνεία σημαίνει ότι θα πάω στο τραλάδικο μετά από λίγο. Αυτό είναι η παράνοια. Η δική μου ερμηνεία του κόσμου. Κανένας άλλος δεν ξέρει τίποτα. Κοιτάξτε πόσο μακριά μας πηγαίνει το ερώτημα για τον ανθρωπισμό, το οποίο είναι σήμερα σε τεράστια κρίση. Και βέβαια έρχεται και η Ανάσταση των ημερών και της Εκκλησίας που είναι η πρόταση του Χριστού. Σου λέει θεοποίηση, αθανασία, αιωνιότητα. Και να μάθει και τη γλώσσα της. Για να έχει νόημα για σένα αυτό. Μια κατάσταση όμορφη. Που δεν βγαίνει ποτέ. Τι είναι η Ανάσταση? Η μετοχή στη ζωή του Θεού. Ό,τι έχει ο Θεός καταφύγει, το αποκτάς κατά χάρη. Και αυτή την προοπτική κατάφεραν και τη συκοφάντησαν. Με τη βοήθεια και των παπάδων και των θεολόγων. Να έχουμε κι εμείς βάλει το χεράκι μας. Βέβαια. Και την εντάσσουν σε όλη αυτή την ακαρπία. Σε όλη αυτή την άγωνη αυτή, πώς το λένε, αυτολατρεία, ούτε εγώ ξέρω πώς θα το πω αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δηλαδή αυτή τη τεράστια προοπτική, να έχω ότι έχει ο Θεός, ναι, να μην πηγείς Θεός, Θεός επηγείς. Αυτό είναι η Ανάσταση. Αυτό είναι η Εκκλησία. Προσωπικά δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου, θα πέταγα και τα ράσα που φοράω, θα γινόμουν ένας γλυκύτατος βουδιστής, να μην νοιάζομαι για τίποτα, αν δεν υπήρχε αυτή η προοπτική. Στο βουδισμό αυτό λείπει. Αν κάποιος έλεγε στον Βούδα, έλα εδώ πουλάκι μου, ο Θεός μπορεί να πει στον κόσμο, θα έλεγε, α, ναι. Άρα ο πόνος στο παράλογο και θα τελειώνω, τελειώνω. Άρα ο Θεός μπορεί να πει, α, εντάξει, αυτό ο βουδισμό. Ο βουδισμός παράγεται ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ελπίδα να μπει το απόλυτο, ως λογική και ως αιωνιότητα μέσα στα πράγματα του κόσμου. Η Ανάσταση λοιπόν είναι η μόνη μας ελπής. Αλλά όχι συμβολικά. Όχι όπως βγαίνουν οι πολιτικοί και λένε η Άνοιξη ήρθε πάλι και ο Άδωνης. Τι Άδωνης και κολοκύθια. Εδώ έχουμε να κάνουμε θέους του ανθρώπου. Ο Άδωνης δεν θεώθηκε ποτέ. Δεν πρόκειται νεκροφάνεια. Πρόκειται την απόφαση του Θεού να υπάρξουμε αιώνιοι. Γιατί δεν μετανιώνει για τα έργα του. Και θέλει να τα έχει ίδια με αυτόν. Αυτό είναι φοβερό. Δεν το περιμέναμε. Κανονικά δεν θα πρέπει να στενόμαστε. Ίσως ο Θεός θα έγινε το πρόβλημα καλύτερα. Δεν θα είχαμε και φιλοσοφία, ούτε μεταφυσική. Να γινόμαστε σαν το γάιδαρο, τον ευτυχισμένο στο λιβάδι. Σου λέει 100 χρόνια που λάχιστον θα είσαι εκεί δεμένος και θα τρως. Και όμως είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτό και το προβάλλουν και σε μια ηρωική στάση. Να είναι απλά, βλακώδης. Μια ψυχοθεραπεία πάρε. Έχω λίγο, εντάξει, ξέρεις, μια περίπλοκη πρόεδρος. Ποτέ λέει ψυχοθεραπεία. Ποτέ. Ποτέ. Ο ορίζοντας του ανθρώπου στην ψυχοθεραπεία φαίνεται ότι είναι τεράστιος. Ο ίδιος ορίζοντας. Αυτό που. Το έσχατο νόημα. Αναβάλλεται συνεχώς. Κατάλαβα εκείνο. Μετά πρέπει να καταλάβω εκείνο. Μετά πρέπει να καταλάβω εκείνο. Και συνεχώς είναι πράγματα τα οποία πρέπει. Και δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Ο Λακάν το είπε. Η επιθυμία δεν έχει αντικείμενο στο τέλος. Έχει αιτήματα πολλά. Θέλω εκείνο, θέλω εκείνο και τελικά. Φτάνεις έτσι στο σημείο και λες, ποια είναι η επιθυμία. Είναι παμπεριεκτική, θες το όλον, θες το σύμπαν, θες τα πάντα. Τι είναι αυτό όμως, είναι η ζωή του Θεού. Αν τη διαβάσεις κανείς έτσι στο σύγχρονο στοχασμό, όλα βοούν, βοούν και λένε. Τι βοούν και λένε, αυτό που ο Χάιντιγκερ, να το κρύψουμε, λίγο πριν, θα έχει στο Σπίγκελ. Μόνο ένας Θεός θα μας σώσει. Και το τι συκοφαντεί η φάει αυτό, από ποιους. Από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να πάνε παραπέρα και να καταλάβουν. Μόνο ο Θεός θα μας σώσει. Γιατί το είπα στον Χάιντιγκερ, γιατί είπα εγώ θα σώσω. Ούτω ή άλλω αυτό είπανε. Τα παραβλέπω, τα βάζω σε παρένθεση αυτά. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι το μεγάλο άνοιγμα προς τα έξω. Αυτό έλεγε ο Χάιντιγκερ εδώ. Δεν έκανε φθηνή θεολογία, δεν ήταν φθηνό ποτέ. Φθηνό δεν υπήρξε ο Χάιντιγκερ. Λοιπόν, ενώ σε αυτό το πράγμα, το μεγάλο έξω, γι' αυτό που έλεγε ο Λεβινάς, η εξωτερικότητα,
το ταλιτέ αμφινή. Το ταλιτέ είναι αυτό το κλείσιμο όλο, το χάλι. Και ο αμφινή το απόλυτο. Τι είναι, είναι εξωτερικότητα. Και ο ίδιος ο άλλος, η σχέση με τον άλλο, βλέπετε, κάνουμε ιστορία φιλοσοφίας, ψυχολογίας μαζί και θεολογία. Τι πράγματα έχουμε η ανθρωπότητα αυτή, και όλα αυτά σήμερα πάρε στα σκουπίδια. Το ταλιτέ αμφινή. Το ταλιτέ είναι το δω, να είμαι εγώ και εσύ, να μην είναι, είμαι μόνος και να είμαι κλεισμένος μέσα στα αυτά. Και το αμφινή το απόλυτο που η συνάντηση με τον πραγματικό άλλο. Γιατί μέσα από τις μεγάλες αυτές, με τα μεγάλα του ανοίγματα αυτά, που δημιουργεί η σχέση, μια πραγματική αυθεντική σχέση μεταξύ συνειδήσεων, στην κυριολεξία φαίνεται το απόλυτο εκεί μέσα. Το απόλυτο. Μέσα στα πιο σημαντικά πράγματα. Φαίνεται το απόλυτο. Και ο Λεβινάς είχε τη φιλοσοφική ευαισθησία του δει αυτό. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι και μελετητής των κειμένων της παλαιάς διαθήκησης ο Λεβινάς, όπως και ο Μπούμπερ. Και λοιπά και λοιπά. Δεν ξέρω αν έχουμε δικαιολογία να είμαστε τόσο ανόητοι όσο είμαστε. Και έχω παράπονο, σας είπα, και από τους ανθρώπους της Εκκλησίας και από τους θεολόγους, οι οποίοι καθέβδουση, με πόνο το λέω, δεν μ' αρέσει, εκτός από λίγους. Οι λίγοι αυτοί υπάρχουν, δόξα τω Θεώ. Αλλά γιατί να είναι λίγοι, τόσοι λίγοι. Για τους άλλους είναι το θέμα, αν θα είμαστε, πώς το λένε, θα χτυπιούνται με τα δόντια εκεί και θα τρέλουν τα δόντια. Στο λογικό τρίπλο, αρπάζουν το δόγμα με τα δόντια και τρεις με τα δόντια. Φονταμενταλιστές δηλαδή. Που κοιτάνε να δουν τι είπε τώρα, ας πούμε, ο πατήρ Δοβιού, τι είπε ο πατήρ Δοβιού, τι είπε. Μήπως υπάρχει αίρεση, κάποια αίρεση εκεί μέσα κρυμμένη, κάτι υπάρχει. Δεν είναι λόγος καρδιακός αυτό, είναι κάτι. Τι είναι καρδιακός λόγος που λέει, μου γράφει μια άλλη εποχή. Ελπίζω να είναι άγιο πνευματικός. Ή ένας άλλος που μου γράφει, τώρα τελευταία βλέπω τα σχόλια. Τι θέση πήρε ο πατήρ Λουδοβίκος στον εμβολιασμό, και δεν ξέρει καν τι θέση πήρε. Γιατί ο πατήρ Λουδοβίκος ήταν υπέρ του κλεισίματος των εκκλησιών, δεν το είπα ποτέ αυτό, έγραψα το αντίθετο. Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου μου για την ανάδυση του βελούδινου εκκλησιασμού, λέω ξεκάθαρα ότι διαφωνώ με το κλείσιμο των εκκλησιών. Το είχα πει. Και σαν άλλο συνέντευξή μου γραπτή στον κόσμο του χρήματος, στο περιοδικό. Υπάρχει και αυτή η σοβαρότητα. Λέω ξεκάθαρο και διατυπώνω επιχειρήματα γιατί δεν έπρεπε ποτέ να κλείσουν οι εκκλησίες. Αλλά όπως είμαι έτσι εγώ. Και γιατί ήταν υπέρ του Εμβουλίου, δεν ήμουν ποτέ υπέρ του Εμβουλίου. Ήμουν υπέρ της ελευθερίας να αποφασίσει ο καθένας. Εσείς έχω κάνει μαζί σας συνεντεύξεις τέτοιες. Δεν είπα ποτέ εγώ ότι όλοι πρέπει να εμβολιάζονται αναγκαστικά. Και εδώ μέσα που ξαναρχίζει το θέμα αυτό, το λέω είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας. Και αυτό δεν μπορείς να πεις στον άλλο να εμβολιάζει. Όχι, είναι ένας τύπος εκεί, δεν θέλω από το όνομά του. Και γράφει συνέχεια τις μπαρούφες αυτές. Χωρίς καν να μπαίνει στο στοιχειώδη κόπο. Να πει τι λέει αυτός ο άνθρωπος που πυροβολώ εγώ συνέχεια. Τι λέει. Αυτό είναι ο άλλος της προάλλης εκεί την ομιλία κάτω κλπ. Περίμενε μην ακούγοντας τίποτα από τι λες. Να ακούσει το τόσο δα για να ορμήξει. Και αυτό είναι και ψυχοπαθής. Μερικοί από αυτούς είναι ανοιχτά ψυχοπαθή. Μπορώ να το ξέρω, να το βλέπω στην συμπεριφορά τους αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό θεωρείται ότι είναι φονταμενταλισμό, ότι είναι αυθεντική ορθοδοξία. Άκουσον, άκουσον. Και βάζουν μέσα εκεί και τους Αγίους Πορφυρίους και ο Παϊσίος και τους εξευτελίζουν κι αυτούς. Και από την άλλη, αυτό είναι ο συντηρητικός προστατισμός. Από την άλλη είναι ο φιλελεύθερος προστατισμός. Δώσ' τα όλα. Τσοβόλα, δώσ' τα όλα, που λέει ο Πανδρέο. Ο Πανδρέο θα σχολεύσει. Δώσ' τα όλα. Και εκεί αναλαμβάνουν τα περιοδικά και τα αυτά να μας πούνε τι δεν κάναμε ακόμα. Για να το κάνουμε. Και αυτό έχει γίνει η Εκκλησία δεκτή. Δεκτή από ποιον? Από τον άνθρωπο που δεν έχει κανένα ορίζοντα νοήματος. Που δεν έχει μέσα καμιά δυνατότητα ερμηνείας. Να του επιβεβαιώσω τι. Ότι κάνει καλά που ζει. Δεν μην πω τι. Τη ζωή που ζει. Δεν αυτό τον ενδιαφέρει. Δεν τι είναι ένα άλλοθι αυτοδιάλυσης. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Κι όμως πολλοί θεολόγοι θεωρούν το καθήκον τους να ενισχύσουν αυτό το πράγμα. Και μην τυχόν και να είμαστε όλοι αυτό και προσέξατε, μην χάσετε την ευαισθησία σας. Η ευαισθησία μην χαθεί. Όλα τα κοινικά θεόλου θα του λέω όλα ναι, ναι, όλα ναι, όλα ναι, 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 ναι. Τι όλα ναι, 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 ναι. Και στο διάβολο ακόμα εμφανιστεί. Άλλη ποτέ σίγουρα γιατί και την ύπαρξή του να φυμάρουμε. Λέμε τώρα όμως.
ξέρω εγώ, άλλη την εκβάλλω. Λοιπόν, και λένε, θα πούμε και σε αυτό ένα μεγάλο, ναι, δεν κατάλαβα γιατί ευαίσθημα και αυτό. Και βέβαια είναι και αποκατάσταση των πάντων. Όλο το είναι. Θεός είναι αυτός. Τέτοιος κακός Θεός πια. Πα. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά δεν γίνεται κατανοητό. Εγώ έχω φτάσει να θεωρώ μαζί με κάποιους άλλους ότι όταν λέει ο Χριστός η κόλαση είναι την πύρη, το διαβόλο, το διαβόλο επιδοτική του ποιητικού αιτίου. Αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω την παμπατερική γραμμή ότι ο Θεός δεν κολλάζει. Αν δεν κολλάζει ο Θεός, ποιος είναι την κόλαση, ο Θεός που τον κολλάζει. Εσείς άμα δεν έχετε να κολλάσετε κάποιον, του φτιάχνετε φυλακή. Όχι. Ποιος τη φτιάχνει. Ο διάβολος τη φτιάχνει. Γι' αυτό καταλαβαίνετε, με ρωτούσαν βλακωδώς μερικοί, συγχωρέστε με που μιλάω έτσι. Δεν θα έπρεπε ίσως. Αλλά πονάω και τα λέω αυτά. Γιατί, διότι έχουμε καταποντιστεί στο τίποτα, την ασημαντότητα, μερικές φορές. Πότε θα τελειώσει η κόλαση. Λέω, πότε θέλει ο διάβολος. Ναι. Οπότε θέλει ο διάβολος, τότε θα τελειώσει η κόλαση. Τελειώνει πρέπει, οπότε θέλει ο διάβολος. Δεν μου τέρπεται επί απολύες όντως. Αφού τα ξέρουμε αυτά. Αν θέλει ο διάβολος να τελειώσει η κόλαση, θέλει και αύριο και σήμερα και τώρα. Και αυτοί οι οποίοι ακούνε αυτά τα πράγματα. Τελειώνει. Και ήταν και ερωμένος αυτός και εμένα με κοίταγε με μάτια έτσι ανοιχτά. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Δεν είναι το μόνο πράγμα που δεν έχουμε κάνει τον κόπο να σκεφτούμε. Η κόλαση είναι άρρηκτη της ευχαριστίας. Το έλεγε. Είναι η άρνηση του διαλόγου αυτού. Εγώ θα στήσω την αυτή μου. Λοιπόν, τη στείνει, προχωρεί. Τι θα κάνει ο Θεός, θα σε κάνει ποτήρι και θα σε σώσει με το ζόρι. Αν σε σώσει με το ζόρι, είσαι ποτήρι πια, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θα με ρωτούσε ένα γερωμένο από του καλού γερωμένου, γιατί είναι τα ζώα, δεν ζουν στον παράδεισο. Μα γιατί δεν του θεατούν ποτέ το ερώτημα. Το ζώο του θέλει στη βασιλεία του Θεού το ερώτημα. Α πούμε, τι είναι αυτό. Είμαι στη βασιλεία του Θεού. Του λέω τα. Μου λέει τι αιωνιότητα. Λέω μα ζωή είναι αιώνια. Τι είπατε μου λέει. Αφού ζουν το τώρα. Δεν κάνει προβολή στο μέλλον το ζώο. Σε εμάς χωρίς την προβολή αυτή στο μέλλον δεν υπάρχουμε. Ευχαριστώ για τα πολύ αυτά. Πολύ ωραία ερωτήμα. Το ωραίο ερώτημα, το ένας με αυτό. Είπαμε μερικά πράγματα για την Ανάσταση. Είπατε μερικά πράγματα για τον ανθρωπισμό. Τι άλλα θέματα θίγεται έτσι στο βιβλίο. Αυτό το βιβλίο έχει μια ιδιομορφία. Αποτελείται από διαλόγους στο μεγάλο βαθμό. Αυτό που λέμε συνεντεύξεις. Με ανθρώπους του γενικού δημοσιογραφικού χώρου που τους θεωρώ αξιόλογους. Και έχουν αξιόλογα ερωτήματα να θέσουν. Τα συνεντεύξεις αυτές δεν είναι όπως ήταν πια. Έχουν υποστεί πολύ επεξεργασία, δηλαδή όσοι τις άκουσαν ή τις διάβασαν θα δουν εδώ κάτι πολύ περισσότερο. Μερικές μάλιστα έχουν πάρα πολύ. Και εξετάζω ακριβώς το ερώτημα της κρίσης του ανθρωπισμού. Ας πούμε ξεκινώ με τις αντιλήψεις της Δύσης περί διαφωτισμού και παιδείας, ο διαφωτισμός στην Ανατολή, το Βυζάντιο και ο μετανατοικός άνθρωπος, η εθνική κατάθλιψη του νέου Έλληνα κλπ. Η πυλώνωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, η ελληνοδυτική μετανεωτερικότητα, συμπτώσεις και αντιθέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης, τα πάθη της Ευρώπης, η έννοια της ιστορίας, η βιοτεχνολογία φυσικά, ο πόλεμος που είναι κοντά μας, τα θρησκευτικά λοιπόν διδάσκονται σήμερα και μια σειρά από άρθρα που δημοσιεύτηκαν εδώ και εκεί, τα σύγχρονα θέματα, τα οποία ναι, ενώ είναι διαλογική η μορφή, είναι ταυτόχρονα και κάπως ακαδημαϊκός του χαρακτήρας με την έννοια ότι ουσιαστικά γίνεται μια συζήτηση η οποία παραπέμπει σε ευρύτερη σπουδή και μελέτη και σε ειδικά θεωρητικά έργα, αλλά και στα γενικότερη προβληματική αυτών των πραγμάτων. Και το τελικό ζήτημα είναι ακριβώς αυτό. Η δυσκολία που έχουμε σήμερα να αρθρώσουμε έναν ανθρωπισμό και πώς αυτό γεννήθηκε, πώς εξελίχθηκε, πώς προχώρησε, ειδικά από το διαφωτισμό και μετά. Και πώς σήμερα υπάρχει πιθανότητα να το ξανά βρούμε και να το ξανά
κατά κάποιο τρόπο να το προχωρήσουμε κιόλας, γιατί δεν θα το βρεις. Δεν είναι επανάληψη η αλήθεια. Η αλήθεια είναι πάντοτε καινούρια και πάντοτε σημερινή. Γι' αυτό είχε δει και ο Ρεμπό, όταν είπε ότι την αλήθεια την κρατάμε «dans une âme et d'un corps», έλα μέσα στη μια ψυχή, μια σώμα, έτσι. Μια ψυχοσωματική αλήθεια. Είναι αυτό που με κάνει να ζω τώρα, σήμερα. Λέγεται. Και μου δίνει την αίσθηση ακριβώς, την περιοπή του ανθρώπου, της εικόνας του Θεού που είμαι. Τι σημαίνει εικόνα του, άραγε. Αυτά σήμερα πάνε να ξεχαστούν και πραγματικά με την έννοια αυτή το περί Χριστού είναι, όπως λέγαμε προηγουμένως, σκάνδαλο και μορία. Με ένα ελαφρώς παριλαγμένο τρόπο. Σκάνδαλο με την έννοια του ότι είναι δυνατόν ο Θεός να ασχολείται με αυτό το φθηνό πλάσμα που θέλω εγώ να είμαι. Το πιστεύω αυτό ο μεγάλος ερασιταστής του Ντοστογεύσκη και του λέει του Χριστού, μην υπερτιμάς τον άνθρωπο τόσο πολύ. Πέντε πραγματάκια θέλει, τα οποία εμείς τα ξέρουμε. Όλοι οι ολοκληρωτισμοί αυτό λένε. Ότι ξέρουμε τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Και αυτά είναι ένα, δύο, τρία πράγματα. Αυτά. Αν τα περισσότερα κάποιος τα θέλει, έχουμε το τρελάδικο, έχουμε σήμερα έχουμε και τον κοινωνικό αποκλεισμό, έχουμε τα δικαστήρια που συνεχώς σε λίγο θα απαγορεύουν. Και να βήξουμε. Αν το βήξουμε αυτό ενοχλεί, ξέρω εγώ, μια Ελλάδα στο λιβάδι, γιατί και αυτή είναι όλοι οι ίδιοι με εμάς. Ξέρετε σήμερα, πολλοί οικολόγοι, και όχι άλλοι οικολόγοι, πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι τα ζώα έχουν δικαιώματα στους ανθρώπους, εντελώς ίδια. Έχουν δικαιώματα, αλλά καταλαβαίνετε. Δηλαδή, σου λέει εντάξει, αυτός είναι σκύλος, και επειδή είναι σκύλος, τι διαφέρει από σένα. Σε τι διαφέρει από σένα. Και η απάντηση, δεν μπορούν να τη βρούνε. Σε τι διαφέρει από σένα, καταλάβατε. Πρώτος μας βάζει σε ένα συνέδριο του και τα ζώα δεν είναι εικόνες του Θεού. Ναι, όλη η κτήση διατηρεί έναν εικονισμό του Θεού, αυτό το λέει ο Ρεσπάξης. Αλλά άλλο πράγμα είμαι εγώ τώρα πώς εικονίζομαι στο γιο μου και άλλο πράγμα είναι πώς εικονίζομαι στο φαΐ που τρώω το μεσημέρι και φτιάχνω να φάω, ας πούμε. Καταλάβατε, η μία είναι κατά φύση εικόνα, ναι ή όχι. Ενώ το άλλο είναι κάτι το οποίο μπορώ να κάνω και χωρίς αυτό, ναι ή όχι. Ή να κάνω κάτι άλλο στη αυτό το πράγμα όμως, η εικονική υφή του ανθρώπου, εκτός αν θεωρούμε ότι η εικόνα του θα γίνει όπως προέβλεψε, προεφύτευσε, ο Χάιντιγκερ οι μηχανές του. Μπορεί να είμαστε εικόνα των μηχανών μας. Αυτό ο Χάιντιγκερ το θεώρησε και ως τέλος. Είναι η ανθρωπότητα, να ξέρετε. Εδώ τη μετά δεν θα έρθουμε το ερώτημα του νήματος εμείς, αλλά οι μηχανές. Οι μηχανές θα έρθουν το ερώτημα. Θα φτάσουμε νομίζω κάποια στιγμή να θεωρούμε ίσως ερώτημα ως προσβολή της προσωπικότητας του ρομπότ. Το ότι ξέρω εγώ το αγνοούμε, το αυτό, το ρίξουμε και καμιά ασπροξία να πάει παραπέρα. Νομίζω ότι θα κινδυνεύουμε, ναι. Οι ασκοί του αιώλου έχουν ανοίξει. Και είπαμε και στο θέμα του γάμου, λέγαμε τις προάλλες και λοιπά. Δεν καταλαβαίνω με ποιο κριτήριο σήμερα, και θα γίνουν αυτά, αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη, σε άλλες χώρες. Έρχεται κάποιος σου λέει, εγώ θέλω 5 γυναίκες και αυτές το θέλουν. Ή θέλω 2 γυναίκες και 2 άντρες. Και αυτοί το θέλουν. Πώς θα του πεις όχι αυτό. Όχι, γιατί για ποιο λόγο όχι. Θέλω, πληρώνω τους φόρους μου. Είμαι πολίτης, νομοταγής, όπως και εσείς. Είμαι συγγενής, είμαι ζώο, είμαι οτιδήποτε θέλετε. Και είμαι ρομπότ, δεν κατάλαβα. Αυτή η σοφία πολύ μου αρέσει. Κάθε φορά που την ακούω, μένω μαγεμένος. Δώσεις και λίγο έτσι αυτό και λοιπά. Η τέλεια γυναίκα. Δεν κατάλαβα, θα σου λέει συνέχεια ναι. Σκέψου, συνέχεια ναι. Θα σου κάνει ό,τι θέλει, θα μαντεύει και τις επιθυμίες, θα σου μαγειρεύει τέλεια, θα συζητάει σε πολύ high level. Οτιδήποτε θες, δεν κατάλαβα. Σε πειράζει και θα είναι και άφθαρτη. Δεν θα παθαίνει και. Ούτε τα αυτιά του, ούτε τη μέση, ούτε την καρδιά του, ούτε το κεφαλικό, ούτε τίποτα. Δεν έχει και όσο θες. Και πάντα νέα. Νομίζω είναι πολύ δουλειαστική πρόταση. Και θα το εισηγηθώ.
την κατάλληλη στιγμή, ότι θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Ούτε γυναικοκτονίες, ούτε διαζύγια. Κάνει μια επαναρρύθμιση, ο ψυχολόγος δεν θα χρειάζεται καν. Θα πηγαίνεις να κάνεις μια ελαφρά ρύθμιση. Τη θέλω λίγο πιο παθιάρα, ας πούμε. Προσαρμόσιμη. Κάπως. Τη θέλω λίγο πιο αυτό. Να φτιάξουμε και το υλικό το σωματικό να μοιάζει λίγο. Νομίζω ότι τα προβλήματά μας θα τα λύσει η τεχνική τελικά όλα. Και κακώς μιλάμε για όλα αυτά και όλη η ανθρωπότητα έχει πέσει έξω βασικά. Αν είναι σαφές. Και νομίζω ότι πρέπει να τα πετάξουμε στα σκουπίδια και να πέσουμε με τα μούτρα στη βελτίωση της τεχνικής. Ελπίζω να μην πάρει κανένας αυτά τα αποσπάσματα τώρα και κρατήσει μόνο τα δίλεπτα και τα τρίλεπτα γιατί γίνονται αυτές οι εξυπνάδες. Αυτό θέλω να το γράφει, να το πείτε δημόσια. Γι' αυτό το λέμε, γίνονται αυτές οι εξυπνάδες. Εντάξει, υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι οι οποίοι είναι ενδεείς φρενών. Κάποτε μιλούσαμε για τέτοιο με τον πατέρα Παΐσιο και μου λέει, παιδάκι μου, άλλο ευλαβείς και άλλο ουβλαβείς, μου λέει. Είναι μερικοί που είναι ευλαβέντες. Αν δεν καταλαβαίνουν, τι θα κάνουμε εμείς. Δεν μπορούμε να προσαρμόσουμε την ύπαρξή μας στο να καταλάβει κάποιος ο οποίος δεν θέλει να καταλάβει κυρίως. Και δεν θέλει να καταλάβει διότι θεωρεί ότι δεν έχει τίποτα να καταλάβει. Και δεν εκτιμάει τον αγώνα και τον κόπο και τη δουλειά του άλλου. Δεν την εκτιμάει. Εδώ βλέπω ανθρώπους που μου κάνουν θεολογική και φιλοσοφική κριτική από κάτω και οι άνθρωποι δεν έχουν ανοίξει βιβλίο. Μου έλεγε ένας προάλλες επιπαίδευμα από το όνομά του, για γέλια, για κλάματα. Και έλεγε, αυτά που λέτε, λέει αυτός είναι πυροτεχνήματα, έλεγε από κάτω. Και έλεγε, δεν υπάρχει διάκριση υποστάσεων στο Θεό, ούτε ο Θεός έχει να κάνει η γέννηση του Υιού με χώρηση της ουσίας, αυτά λέει, θα μας κοινώσει όμως. Ούτε αυτό και λοιπά. Και από αυτό που διάβασα, ο άνθρωπος ήταν παναγράμματος. Αλλά με τεράστια αυτοπεποίθηση. Σου λέει, σε αδαείς επαφήνομαι. Ας κάποιοι θα με πιστέψουν και εγώ θα τη βγάλω ψυχολογικά για μερικές μέρες με τον τρόπο αυτό, ναι, ότι χτύπησα τον Λοδοβίκο, ας πούμε, και είμαι κάποιος. Ενώ ο Λοδοβίκος βλέπει ότι είσαι για κλάματα. Έτσι. Και ούτε αξίζει να τους απαντήσει κάτι κανείς αυτούς, γιατί και αυτό τους έχουν μεγάλη τιμή. Και υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους ευχαριστώ, οι οποίοι έχουν σοβαρότητα. Υπάρχουν. Λοιπόν, και κοιτά να καταλάβουν το βάθος αυτό που λες, και ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί, είναι αρκετοί, δεν είναι λίγοι. Αλλά υπάρχουν πάντα και οι άλλοι οι οποίοι νοσούν, είτε πνευματικά, είτε ψυχολογικά, είτε και τα δύο. Το πιο σύνηθες είναι και τα δύο. Λοιπόν, αλλά εντάξει, δεν είναι το θέμα αυτό, τα λέω με αφορμή αυτού που είπατε τώρα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που λέω εγώ, που είπα για τεχνολογία, κάποιοι από τους μεγάλους γκουρού της τεχνολογίας το πιστεύουν ακριβώς έτσι. Και δεν ξέρω. Είναι πολλοί από αυτούς όμως, τους γκουρού της τεχνολογίας, οι οποίοι αυτό ακριβώς πιστεύουν. Και αν τους είχαμε εδώ, θα μας λέγανε, έχουμε τη δυνατότητα να λύσουμε τα προβλήματά μας όλα. Συγγνώμη, το πιστεύουν σαν σοβαρή εναλλακτική πρόταση, το πιστεύουν. Σαν σοβαρή πρόταση. Σαν σοβαρή πρόταση το πιστεύουν, πιστέψτε με. Έχει τύχει να κουβεντιάσω, σας είπα. Το κλείσιμο και το στένιμα των οριζόντων όλων οδηγεί εκεί. Πάρα πολύ μια χαρά δηλαδή. Πάρα πολλοί από αυτούς που ασχολούνται με την προηγουμένη τεχνολογία έχουν πνευματικότητα νηπιακή σε σημείο που δεν μιλάει κανείς μαζί τους. Ας σκεφτείτε όμως ότι αυτοί βγάζουν τα προϊόντα αυτά και τα διαθέτουν. Και πέρα από τα επιχειρήματα, αν τα διαθέσουν σε μια τιμή η οποία είναι προσιτή, ξέρετε πόσοι θα έχουν την πειρασμό να το πάρουνε. Ποιος. Εδώ οι πάντες έχουν αποφασίσει ότι δεν υπάρχει και ψυχή. Άψυχος είμαι εγώ, άψυχος είσαι και εσύ. Πρέπει να πεις στο ρομπότ, μια χαρά περνάμε. Το ρομπότ θα λέει αυτά που θες, θα κάνει αυτά που θες. Σας λέω, είναι ιδεώδες καταστάσεις. Κάσει και δύο κουτσούβιλα και ιδεώδη και αυτά, τα οποία θα μεγαλώνουν τεχνητός. Θα τα βγει στο μηχανικό, θα φτιάχνει και λίγο πιο μεγάλα και λίγο πιο μεγάλα. Και θα περνάς τη ζωή χαρισάμενη, δεν κατάλαβα. Και θα ψάξεις τους φιλοσόφους και τους θεολόγους και τους ψυχολόγους και τους κοινωνιολόγους, όλοι αυτά χριστεύουν οι πάντες. Τα ψάχνω από δουλειά. Και οι παπάτες βέβαια, κατά τη γνώμη αυτούνων. Αλλά σας είπα, τα δύο αυτά όντα, το ρομποτάκι και ο ανθρωπάκος, δεν
υπάρχουν. Το έτο, το μεγάλο προ. Το καταλαβαίνεις με μια ματιά αυτό. Δεν έχουν καμιά δυνατότητα να φοράς σε κανένα απόλυτο. Διεξάγουν το μηδέν τους. Διεξάγουν την απέραντή τους κατάθλιψη. Γιατί αν δεν υπάρχει ανακάλυψη, άλλος προς ανακάλυψη. Καμιά ευτυχία και καμιά αυτοεκτίμηση δεν έχω. Αυτό είναι ένα από τα διδάγματα της ψυχολογίας. Αν εγώ καταφέρω να κάνω μια φιλία και να δουλεύει αυτή η φιλία, αυτό μου φέρνει feedback εμένα. Και το feedback λέγεται αυτοεκτίμηση, με το αντίθετο κατάθλιψης. Αν εγώ με τη γυναίκα μου ή με τα παιδιά μου καταφέρω να έχω ένα επίπεδο επικοινωνίας και σχέσης τέτοιο, που να είναι ο άλλος παρόν και εγώ παρόν και να δοξάζουμε και οι δυο τις δυσκολίες μας, τις ανθρώπινες. Αυτό είναι πηγή ευτυχίας για μένα. Αν δεν έχω να διεξαγώ κανένα τέτοιο αγώνα και χρησιμοποιώ απέναντί μου ένα μηχάνημα για να ικανοποιήσω ό,τι χειρότερο έχω μέσα μου. Αυτό το πράγμα είναι η ουσία της κατάθλιψης. Δεν υπάρχει κανένας ορίζοντας ελευθερίας, καταλάβατε. Η χαρά μου είναι να με αγαπιέμαι από κάποιον που είναι ελεύθερος. Να μην με αγαπήσει. Ναι, αυτή είναι η χαρά μου. Το είναι ένας δρόμος θέλει κόπο όμως. Το είπαμε. Θέλει έναν αγώνα, μια προσπάθεια. Ναι. Το άλλο θέλει απλώς ένα κουμπί. Όταν το άλλο το άψυχο το όνομα μου λέει: κοίταξε, σ' αγαπώ και σ' αγαπώ τερά και είσαι ο καλύτερος της γης, το πιο ωραίος άντρας και ο πιο τέλειος και εγώ είμαι στα χάρια μου τα χάλια και είσαι εξαίσιος και είσαι αυτός κλπ. Κάποια στιγμή αυτό θα μου φέρει βαθύτατη, αγιάτραστη κατάθλιψη. Γι' αυτό και ο Άλμπερτ Χάξλεϊ που μίλησε για τον νέο κόσμο είπε ότι το απόγευμα θέλει ναρκωτικό. Το πρωί έτσι. Το απόγευμα ναρκωτικό για να αντέξεις και να μπορείς να κοιμηθείς και τη νύχτα. Δεν γλιτώνομαι ούτε από τη φιλοσοφία, ούτε από τη θεολογία, ούτε από τη μεταφυσική, ούτε από την παρουσία του λόγου στα πράγματα. Δεν γλιτώνουμε, δεν θα δραπετεύσουμε. Και είναι και άλλοι ανοητότεροι ακόμα και λένε βάλαμε στην κρυογονική αυτή να με ξυπνήσουν όταν δεν θα υπάρχει θάνατος. Δηλαδή όταν το σύμπαν θα έχει αλλάξει. Δεν θα ισχύει η αρχή της εντροπίας. Τα όντα δεν θα φτύρονται. Όχι. Ο χρόνος δεν θα υπάρχει. Δεν ξέρω και είπαν τι πράγματα. Πράγματα ξέρεις όμως αμορφωμένος άνθρωπος. Στοιχειώδη πράγματα. Σε αυτόν τον κόσμο η φθορά είναι μέρος του. Τα πάντα φθήρονται. Ξέρετε τίποτα με φθήρεται. Τίποτα. Και άνθρωποι και μηχανές και όλα. Θα έλεγα η βλακεία, αλλά. Η βλακεία είναι άφθαρτη. Όντως. Μόνο μια επέμβαση. Και ο Αϊνστάιν κάτι σχετικό. Ναι. Με δύο πράγματα είμαι σίγουρος. Ναι. Είναι ο νιώτης τη βλακεία. Είναι παντοδύναμη. Είναι παντοδύναμη. Κυριαρχεί παντού. Οι άνθρωποι πολλοί έχουν κάνει λογοτομή μόνοι τους. Έρχεται λοιπόν. Βοηθάει, συγγνώμη, βοηθάει και ο περίγυρος. Βοηθάει γιατί. Δεν είναι μόνο τους ακριβώς. Γι' αυτό το λέω death style. Το lifestyle, το λέω death style. Είναι ο τρόπος να πεθάνεις. Και βλέπω, ζώντας μέσα σε φοιτητικό κόσμο, πόσο ανθίσταται τα καημένα τα παιδιά. Κάνουν τρομερό αγώνα να αντισταθούν σε αυτό το πράγμα. Τρομερό αγώνα να αντισταθούν. Και είναι οδυνηρός γιατί είναι 20 χρόνια και στα 20. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι κάτι αυθεντικό ακόμα. Αλλά στα 30 θα είναι όλοι με πεσμένα αυτιά και σαν τα γελάδια. Λέτε ότι μέχρι τα 20 εκεί λειτουργεί το κριτήριο της γνησιότητας. Λειτουργεί, απόλυτα. Της γνησιότητας και το... Απόλυτα, γι' αυτό και όταν κουβεντιάζουμε τέτοια θέματα, τεινάζονται όλοι όρθιοι. Τεινάζονται όλοι όρθιοι. Και αμέσως, ναι, βλέπεις ότι... τον άνθρωπο. Βλέπεις τον άνθρωπο μέσα. Αλλά ήδη μετά, χωρίς καμιά βοήθεια, χωρίς ανανέωση, χωρίς καμία, δεν ξέρω πώς θα είναι ο καθένας, μετά από 10-20 χρόνια, πώς θα το αντέξεις. Αλλά δεν υπάρχει διδασκαλία, σκοτειφορισμός, πράγματα, εδώ, εδώ είναι το θέμα. Ότι δεν γλιτώνουμε, λέει ο Χαράρη, θα ζούμε, λέει, 600-800 χρόνια σε ένα πανάθλιο άρθρο που δημοσίευσε ένα τεράστια αγγλική εφημερίδα μεσούντος του κορονοϊού, ένα εξαίσιο, εξαισίας μορίας άρθρο. Και λέει, να κλείσουμε, λέει, τις φιλοσοφικές σχολές και τις θεολογικές επιτέλους, λέει. Θα ζούμε, λέει, 600 χρόνια. Ωραία, πανανόητε και πανανόητε αυτή η ταλέπρο που σε διαβάζουν. Εάν ζεις 600 χρόνια χωρίς πηξίδα, τι κόλαση θα ζεις από αυτή τη ζωή. Πώς
μπόρεσε και έγινε αυτή η οικούσια λογοτομή. Τώρα που με απασχολεί σήμερα. Τι θα κάνεις 600 χρόνια. Πώς θα μάθεις να συνυπάρχεις. Πώς θα μάθεις, τι θα μάθεις, τι έχεις να διδάξεις. Τότε είναι απαραίτητη μεταφυσική. Μα ακριβώς τότε. Και τώρα 70-80 χρόνια κουτσά στραβά, τα περνάς και τελείωσες. Τα 600 χρόνια. Τι θα κάνεις. Θα είσαι με τις επιθυμίες σου και τις φαντασιώσεις. Οι επιθυμίες κοραίνονται, τελειώνουν. Σταματάνε όλα. Τα όλα γεύτηκες μια, δύο, τρεις φορές. Προκύπτουν συνέχεια καινούργια το σύστημα. Τι καινούργια. Μα τα καζετάκια τελειώνουν όλα τα καζετάκια. Γιατί βγαίνουν καινούργια όμως. Ναι, αλλά γιατί έχουν κατάθλιψη οι άνθρωποι. Το ξαναλέω γιατί. Γιατί δεν υπάρχει. Ακριβώς. Δεν υπάρχει νόημα και ερμηνεία. Αυτό μας θέλουν και τα δύο αρχές. Και αυτές τις αρχές δεν τις έχεις στο τσεπάκι σου. Νο, θα τις πάρεις απαλού. Δεν γίνεται αλλιώς. Μήπως έχουμε και εμείς ένα μικρό μερίδιο ευθύνη που ας πούμε, σαν λεγόμενοι χριστιανοί, δεν δείχνουμε ένα παράδειγμα. Όχι με τρόπο διδασκαλίας. Μεγάλε, δεν βλέπω εσένα τη χαρά σου και το νόημά σου. Μήπως έχουμε αυτή τη. Μας αναλογεί ένα μερίδιο ευθύνη. Μεγάλο. Όχι να το δείχνουμε τεχνητά ότι είμαι χαρούμενος ή ότι είμαι νοηματοδίαιτο. Μα το θέμα είναι ότι κανείς θα βρει Θεό. Γίνεται ένα αμέσως ένα όν το οποίο γεμίζει με νόημα και σκορπάει νόημα. Δηλαδή δεν κρύβεται αυτό, όπως ο έρωτας που δεν κρύβεται που λέμε, έτσι και αυτό. Θα γεμίσει αμέσως τον κόσμο γύρω σου με όντα. Ναι, αλλά υπάρχει διαδικασία, δεν μπορεί να είναι 0-1 διακόπτης, έχω δεν έχω. Είμαι σε μια πορεία. Είμαι σε μια πορεία. Αν ο χριστιανός δεν είναι σε αυτή την πορεία και χρησιμοποιεί το ξενισμό του σε μια ακόμα επανάπαυση και δεν ξέρω σαν. Ή σαν. Ρόπαλο να σπάσουμε το κεφάλι. Ένα αξεσουάρ, ξέρω εγώ. Τι να πω τώρα, ή ρόπαλο, ξέρω. Ή αυτό βέβαια είναι σωμα σημαντικό. Μπορεί κανείς να έχει. Το χρησιμοποιούν, το χρησιμοποιεί σαν ψυχοειδιολογική, ψυχαναγκαστική κατανάλωση να κοπάνε τα κεφάλια. Πολιτισμικό ρόπαλο. Ακριβώς. Και αυτό ακόμα ζημιά για τον ίδιο και για τους άλλους. Γενικά όλα αυτά. Και υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι, γιατί να ψάχνουμε μόνο αυτά, πήγε μα ο τόπος είναι. Με ανθρώπους που έχουν σοβαρότητα και χάρη και ευλογία και πάμε τώρα και ζουν τον χριστιανισμό του με πάρα πολύ μεγάλη γονιμότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα όλα αυτά κάποια στιγμή επειδή σκληραίνουν τα πράγματα θα τα καταλάβουμε όλο και περισσότερο. Αλλά θα καταλάβουμε για τις οδού σε επικίνδυνες. Αυτό είναι το θέμα. Αν δεν έχουμε κάθε στραφίστη. Ξέρετε πόσα email λαμβάνω κάθε τόσο, κάθε μέρα σχεδόν. Από ανθρώπους, ιδίως μανάδες, ιδίως μητέρες οι οποίες έχουν τα παιδιά λίγο πιο. Και μου λένε το παιδί μου κατεστράφει. Και έπαθε εκείνο, και έπαθε τ' άλλο. Από αλλαγές φύλου μέχρι, πώς το λένε, τα ναρκωτικά, διάλυση των αυτών, ψυχοπάθεια, πολλοί αυτοκτονίες. Λοιπόν, και πάντα είναι και το θέμα του τι δώσαμε στα παιδιά εμείς. Δεν θα είναι το παιδί κάποια στιγμή λαμβάνει ορίζοντα, άμα δεν δώσει ορίζοντα κανένα. Μαγικά το παιδί κάποια στιγμή θα σταθεί ή θα διαβάσει όλη την ανθρώπινη σοφία από μόνος του ή από μόνη της. Να δώσεις ή να δείξεις αυτό που είσαι. Να δείξεις. Να δώσεις είναι λίγο διδασκαλικό. Εννοώ να δείξεις. Το παιδί βλέπει. Να δείξεις τη δική σου ελπίδα, τη δική σου προοπτική. Άμα δεν την έχεις τι να δείξεις. Άμα δεν την έχεις όμως τι να δείξεις. Αυτό λέει ο υποψήφιος δασκάλος και είναι φοιτητές μου. Όταν δεν έχετε δεν θα δώσετε, δεν θα δείξετε. Άμα έχετε θα δείξετε όμως. Το θέμα είναι, είπαμε, να γίνουμε στο λιβάδι ξεχασμένοι, με υδουράκια που βοσκούσαν, τίποτα άλλο δεν ζητούσαν. Δεν είναι πως λέτε το ποιηματάκι αυτό. Αυτό θεωρείται η ιδεώδης κατάσταση. Να καταναλώσεις. Δεν ενοχλεί σε κανένα. Να είσαι στη διαδικασία να καταναλώσεις. Εκεί να καταναλώσεις. Εντάξει, θα μπεις και. Θα είσαι λίγο καπιταλιστικός γάιδαρος, είπαμε. Κάτι θα έχεις και εσύ. Δεν είναι να ξέρει. Θα παράγεις κιόλας. Θα παράγεις κιόλας καλλιτής. Λοιπόν, αερολίγης. Ο άλλος, θα ρωτήσω λίγο για τον άλλο κόσμο, γιατί πιο πολύ αναφερόμαστε στο δυτικό, σαν ελληνοδυτικό μοντέλο. Έχει την εικόνα για τον άλλο κόσμο, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της γης, για πολλά δισεκατομμύρια δηλαδή, που τα αγνοούμε σε όλες αυτές τις συζητήσεις. Κοιτάξτε, και τις... βλέπετε ότι το Ισλάμ είναι ένας ισχυρά ιδεολογικά χρωματισμένος κόσμος. Γιατί πιστεύουν ότι έχουν μια αυτή. Με το Ισλάμ δεν μπορεί να σε σχέση απλώς. Αυξάνοντας τις αστυνομικές δυνάμεις ή ξέρω εγώ
μειώντας τις μεταναστευτικές των ροές μου. Και αυτές βέβαια πρέπει να γίνουν σε ένα σημείο να έχουν έναν λογικό χαρακτήρα. Το είχα πει παλιά σε μια δημόσια ομιλία μου, λέω: τα μπιζέλια δεν είναι άνθρωποι, μπιζέλια. Είχα πει, θυμάστε. Ο μπιζελάνθρωπος. Μπιζελάνθρωπος. Βάζουμε μπιζέλια από τη Φλόρινα, μπιζέλια από τη Χαλκιδική, βάζουμε μπιζέλια από τη Γαλλία και όλα μπιζέλια. Δεν είναι έτσι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι ζωντανοί και κάνουν δημιουργικές σχέσεις και δημιουργικές κοινωνίες. Πρέπει να γνωρίσει τον άλλο και να βρει και αυτό εσένα. Και οι πολιτισμοί του. Και οι πολιτισμοί. Και αυτό συναντήσει σε ζωντανή επικοινωνία και να είναι αμοιβαία αυτή η επικοινωνία. Σήμερα μερικοί έχουν, όπως πάμε, πώς το λένε αυτό, δυσφορία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δυσφορία φίλου, δυσφορία κόμματος. Κάποιοι πολιτικοί, το κόμμα που, στο οποίο βρίσκονται. Άλλοι έχουν κοινωνική δυσφορία και θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξουν όλο γύρω και να γεμίσουν ο τόπος με πολύχρωμες φυλές και νομίζουν ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα πιο πρόβλημα. Και έχουμε και τον ενσαρκωμένο λόγο τους με ανθρώπους που γνωρίσαμε και βλέπουμε. Τα είπαμε όλα αυτά και νομίζω ότι κάπως έτσι είναι.